Αν μου πείτε ότι πάντα θα είναι η Μέρκελ και πάντα θα είναι αυτή η γερμανική πολιτική, να μην είσαστε πολιτικοί όμως. Να μην είσαστε πολιτικοί. Η πολιτική δεν παίρνει όλα δεδομένα. Άρα μου λέτε, κοιτάξτε, αν μου πείτε δεν αλλάζει τίποτα, ότι πάντα η ισχυρή θα είναι ισχυρή, πάντα αυτή θα εφαρμόσω αυτό, να μην κάνω. Να πάω, να φύγω, να πάω στο πανεπιστήμιο. Αλλά αφήνω τα πανεπιστήμια. Εάν ο Σαμαράς το κάνει και σα πει αύριο πάμε σε εκλογές και τι κερδίζετε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Την κυρία Μέρκελ θα έχετε απέναντι και τον κύριο Σόιμπλε. Δεν θα έχετε την, πώς το λέτε, το κόμμα των Τιλίνγκε. Βεβαίως δεν θα έχουμε. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Αλλά θα έχουμε. Και δεν μου λέτε όταν θα πάμε να διαπραγματευτούμε εκεί. Γιατί η ισπανική κυβέρνηση και η πορτογαλική κυβέρνηση θα υποστηρίξει τη Μέρκελ και δεν θα έχει τον κόσμο τους δικούς τους να του πούνε γιατί υποστηρίζετε. Η Ελλάδα κάνει μια πρόταση που είναι καλή για όλο τον Νότο. Γιατί πρέπει, κύριε Ραχώη, και θα σε τσακίσουμε στις εκλογές αν υποστηρίξει τη Μέρκελ και όχι τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας λέει κάτι που μπορεί να μας δώσει και εμάς ένα αέρα, γιατί το 27% δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Ισπανία. Γιατί να το κάνει αυτό. Άρα έχει μια στρατηγική να αλλάξει τους συσχετισμούς. Σας επαναλαμβάνω. Άμα μου του πείτε ότι τίποτα δεν αλλάζει και το ίδιο, να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Εγώ να πω στον κύριο Γρηγοράκο αυτό που είπε ο Τσέρτσελ για έναν άλλον σοσιαλδημοκράτη, τον Κλέμεντ Άτλι, ότι δεν υπάρχει καμιά τιμή να είσαι συνεπής σε μια λάθος κατεύθυνση. Και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι χειρότερο από το ρητό να δώσουμε χρόνο στον χρόνο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ό,τι χειρότερο που μπορεί να σκεφτώ τώρα ως οικονομολόγος είναι να δώσουμε χρόνο στον χρόνο. Πολλοί κόσμοι, κύριε Τσακαλώτο, λέει όμως κάτι διαφορετικό. Εδώ να καταλάβω τη συζήτηση που κάνουμε γύρω από την ιστορία του χρέους. Μάλιστα. Θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Καταλαβαίνω, βαραίνει πάρα πολύ τις πλάτες μας σε σχέση με τα χρήματα που πρέπει να δίνουμε κάθε χρόνο. Καμία αντίρρηση. Όμως, συζητώντας παράλληλα για το επίπεδο της οικονομίας στο δημοσιονομικό τομέα, δηλαδή έσοδα-έξοδα που έχουμε στη χώρα, και μπαίνοντας στη λογική που είμαστε όλοι υπέρ, δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να θέλει να μπαίνουμε μέσα, έτσι. Είμαστε τώρα σε μια φάση οριακή. Όπου η χώρα έχει, λέει η κυβέρνηση, πρωτογενές πλεόνασμα. Εγώ σας λέω ότι λέει ψέματα. Δεν έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, ή μπαίνουμε και λίγο μέσα. Είμαστε έτσι, σε αυτό το χάλι που είμαστε. Με υπερφορολόγηση, με κομμένους μισθούς, με συντάξεις κομμένες κτλ. Κτλ. Βγάλτε το χρέος στην άκρη. Βγάλτε το χρέος στην άκρη για την εξυπηρέτησή του. Εγώ σας λέω ότι έρχεται αύριο η Μέρκελ και μας λέει, παιδιά, επειδή είστε καλά παιδιά, σας θα διαγράφω όλα. Έχουμε λοιπόν μια οικονομία που είναι αυτή που είναι τώρα. Έτσι. Εσείς. Μας προτείνεται μια σειρά από πράγματα έξω το χρέος που θέλουν λεφτά. Θέλω να πω ότι χρειάζονται χρηματοδότηση και για την ανάπτυξη και για να ανέβουν οι συντάξεις και για να ενισχυθούν οι αδύναμοι κτλ. Κτλ. Είμαστε σε αυτό το χάλι έτσι όπως είμαστε τώρα με την υπερφορολόγηση. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ δεν λέω πού θα τα βρείτε. Πώς θα γίνει με την ανακατανομή την εσωτερική. Πώς. Κύριε Λιτζή, να πω κάτι. Έχει στεγνώσει ο Έλληνα. Έχει στεγνώσει ο Έλληνα. Αφήστε να μια ολοκληρωμένη άποψη. Δεν έχει φοροδοτική ικανότητα πια. Δεν υπάρχουν δουλειές. Μαγαζιά είναι κλειστά. Άρα, η παραγωγική κατάσταση της χώρας είναι δραματική. Το από πού έχει σημασία λοιπόν. Άρα, διαπραγματεύεσαι για το χρέος και λες κάτι λογικοφανές. Λες ότι δώστε μας λίγα λεφτά να έχουμε ανάπτυξη για να μπορεί να πληρώσουμε το κομμάτι του χρέους που δεν θα κουρευτεί. Ναι. Αυτό είναι η λογική. Ωραία, το καταλαβαίνω. Έτσι, άρα μια, λες ότι είναι ηλίθιο για σας και για μας να μας χρηματοδοτείτε και, μετά πάλι να μην μπορούμε να πληρώσουμε το χρέος. Άρα, γιατί δεν μας δίνετε και αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό που κέρδισε η Γερμανία το 1953. Για να το καταλάβω. Εμείς τους λέμε να μην σας δίνουμε λεφτά για το χρέος. Δώσε μου λεφτά να κάνω ανάπτυξη για να σου δίνω λεφτά για το χρέος. Ναι, για, το κομμάτι, για ένα κομμάτι του χρέους που δεν θα το έχεις κουρέψει. Ναι, αυτό. Αυτό. Άρα αυτό. Ένα πράγμα. Δεύτερο πράγμα. Λέει, το μόνο που θα σταματήσεις την ύφεση και θα πεις σε έναν κόσμο δεν θα είσαι χειρότερα, αυτό είναι μια πηγή χρηματοδότηση. Γιατί αν είναι ένας κόσμος που είναι εντελώς στοχός, είναι ένας άλλος κόσμος όμως που μπορεί να αγοράσει ένα φόρεμα για τα Χριστούγεννα που μπορεί να αγοράσει. Δεν το κάνει τώρα γιατί φοβάται του χρόνου. Αυτό μόνο και μόνο αρχίζει ένα τζίρος, βάζει και κάποια λεφτά στις τράπεζες, αν καταλάβει ότι του χρόνου. Δηλαδή, εμένα στα γκάλωπ, αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ απ' όλα είναι το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι τα πράγματα για μένα και την οικογένειά μου πώς είναι, θα είναι περίπου 70-30. Άρα, αν το σταματήσεις αυτό και συμφωνήσεις και κάνεις ένα πρόγραμμα που λέει ότι τουλάχιστον οι μισθοί δεν θα μειωθούν άλλοι. Δεν θα, γιατί ο προϋπολογισμός λέει ότι η κατανάλωση θα πέσει φέτος. Ναι. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει από την κατανάλωση. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ένα, και εσείς θα πάτε να κουβεντιάσετε με τους δανειστές. Όχι. Εγώ για τα ιστορική πολιτική. Εγώ λέω ότι είναι ιστορική πολιτική. Εσείς λέτε στον κόσμο τώρα ότι εγώ, παιδιά, όταν θα έρθω, δεν θα σου ρίξω τους μισθούς, δεν θα σε γυρίσω στα 9.
Όχι, το κατώτατο μισθό θα το. Όχι, το κατώτατο μισθό είναι η δουλειά του ιδιωτικού τομέα. Όχι, είπαμε όμως όπως με πράξη πολιτική, με νομοθετική πράξη κατέβηκε, μπορεί να ανεβεί και μετά να γίνουν οι συλλογικές συμβάσεις. Ναι, δίπλα μου το ζόρι θα ανεβεί. Θα πάτε στους επιχειρηματίες να του πείτε ότι δεν θα ανεβεί. Αφήστε τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί με τις διαπραγματεύσεις. Λένε, άρα υπάρχει μια πίεση. Αποκαταστήσετε την ιστορία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η δεύτερη πηγή χρηματοδότηση είναι ότι προσπαθείς να βάζεις ένα πάτωμα με κάποια ανακούφιση στα λαϊκά στρώματα. Η τρίτη πηγή χρηματοδότησης είναι η αναδιανομή του φορολογικού συστήματος. Εμείς δεν πιστεύουμε, για παράδειγμα, τη φοροδιαφυγή. Δεν τους πιστεύει κανείς. Ούτε καν η Τρόικα έχουν κάνει τα πάντα. Εσείς πώς θα πείσετε λοιπόν ότι θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή? Γιατί εμείς δεν είμαστε και τόσο φίλους με τους πιο πολλούς που έχουν αυτά κάνουν αυτά τα εμβάσματα ή έχουν τα offshore. Δεν είναι και μπατζανάκιδες μας. Με την φορολογία, επειδή έχετε πει κάτι. Δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Μην το λέτε, κυρία Σιμακοπούλου, γιατί πραγματικά δεν πιστεύει ότι είναι τσακαλώτα. Εγώ θα απαντήσω στον Έχετε πει κάτι θολό για την κινητή και ακίνητη περιουσία που θα φορολογήσετε. Τι σημαίνει αυτό και πού μπαίνει το όριο? Το έχετε σχεδιάσει αυτό ή το λέτε έτσι? Αυτό θα το δούμε. Πώς θα το δούμε, τι να δούμε ρε παιδιά? Ζητάτε εκλογές. Πώς θα το δούμε? Έχουμε σχέδιο να πληρώσουν περισσότεροι οι πλούσιοι και αυτό θα είναι και με διαφορά στο διαφορετικές κινήσεις στο φόρο εισοδήματος, με περισσότερους συντελεστές και με ένα... Κοιτάξτε, ο πλούτος, ο φόρος του πλούτος, σε όλες τις χώρες, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι περίπου 2%, αλλά έχει μεγάλη γκάμα, δηλαδή κάποιες χώρες είναι 4%, κάποιες είναι 1,5%. Μπορείς να πάρεις... δεν θα το λύσεις το πρόβλημα το αναπτυξιακό φόρος του πλούτου, δεν σας το λέω. Είναι όμως και ένα θέμα δικαιοσύνης, ο κόσμος να αισθάνεται ότι εγώ που πληρώνω, έτσι δεν είναι ακριβώς. Αλλά θα πάρεις κάποια λεφτά. Και μετά μπορείς να και σκεφτείς και νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, νέα ομόλογα ειδικού σκοπού. Υπάρχουν πολλές ιδέες, άμα θέλεις. Αλλά να είναι... ιδέες είμαστε με ακόμα. Εσωτερικό δανεισμό. Με εσωτερικό δανεισμό. Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολο τώρα γιατί με αυτό που έγινε με τους ομολογιούχους. Εκτός από το της δικαιοσύνης, το θέμα δικαιοσύνης που ήταν οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους ιδιαίτερα, είναι όμως και θέμα οικονομικό. Δηλαδή έχει κάπως η εμπιστοσύνη στο κράτος, στα στερεγγυότητα. Άρα σας είπα τουλάχιστον πέντε πηγές. Να σας πει, κυρία Σιμακοπούλου.